Συνεργεία του ΕΟΔΗ έφτασαν στις Σέρρες και από νωρίς το πρωί της Τετάρτης, εξειδικευμένο προσωπικό στην κινητή μονάδα προχώρησε στη διενέργεια γρήγορων δωρεάν τεστ σε όλους τους πολίτες με πρωτοβουλία του Δήμου Σερρών. Η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη και τηρήθηκαν αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλων. Υπήρχαν καρέκλες σε μεγάλη απόσταση, η χρήση της μάσκας ήταν υποχρεωτική από τους πολίτες, οι οποίοι έπαιρναν σειρά προτεραιότητας. Από σήμερα το πρωί βρίσκονται 3 συνεργεία εδώ στις Σέρρες και για 3 συνεχόμενες μέρες θα διενεργούν τεστ. Σήμερα περίπου 250-300 συμπολίτες μας έκαναν δωρεάν το τεστ. Αύριο περίπου αλυτώσει την Παρασκευή θα ελεγχθούν. Λίγο βήχα και... Έχετε έρθει σε επαφή με κάποιο κρούσμα? Όχι, δεν έχω έρθει σε κάποιο επαφή με κάποιο γνωστό κρούσμα. Τώρα δεν ξέρω. Ανησυχείτε? Δεν ανησυχώ γιατί ξέρω ότι έπαιρναν τα μέτρα προστασίας. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι κάποια ίωση εποχική γιατί και ο καιρός άλλαξε πολύ απότομα. Αλλά καλού κακού και για να μην το μεταδώσουμε και σε άλλους και στην οικογένειά μας ή σε οποιαδήποτε άλλη ευπαθή ομάδα, καλό είναι να κάνουμε το. Ήρθατε σε επαφή με κρούσμα? Ναι. Ανησυχείτε? Εντάξει, ό,τι είναι να γίνει θα φανεί. Έχετε κάποιο ύποπτο σύμπτωμα? Όχι. Ήρθατε σε επαφή? Με κάτι. Ήρθατε σε επαφή με κάποιο κρούσμα? Όχι. Όχι. Ναι. Όχι. Ναι. Ανησυχείτε? Βέβαια. Ανησυχούμε γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται. Κυκλοφορεί, πολλά κρούσματα βλέπουμε στις Σέρρες και έτσι ό,τι προλάβουμε. Όχι, όχι. Ήρθε σε επαφή με κρούσμα? Δεν νομίζω, αλλά για προληπτικούς λόγους ήρθα να κάνω το τεστ. Έχω έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Ανησυχεί? Για τους δικούς μου κυρίως, για τους υπόλοιπους. Εμένα δεν θα με ενοχλήσει κάτι. Ήρθατε σε επαφή με κρούσμα? Όχι, τίποτα. Για προληπτικούς λόγους? Ναι, ναι. Ανησυχείτε? Ναι, όσο να είναι. Προσέχετε? Ναι. Κάποιο σύμπτωμα? Όχι. Έχετε έρθει σε επαφή με κάποιο κρούσμα? Έχω έρθει σε επαφή με κρούσμα, ναι. Και ανησυχείτε? Ανησυχώ, ναι. Τα rapid test θα γίνονται και την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή κατά τις ώρες 10 με 3 σε πολίτες που έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα τουλάχιστον 3 με 4 24 ώρα πριν ή έχουν συμπτώματα συμβατά με λίμωξη από τον κορονοϊό. Τα rapid test, να πω εδώ, θα γίνουν τριήμερο, έτσι σήμερα, αύριο και μεθαύριο, από τις 10 μέχρι τις 4. Να πω επίσης ότι να μην προσέρχεται όλος ο κόσμος. Είναι καθαρά αυτοί που προσέρχονται να είναι αυτοί που έχουν συμπτώματα, έτσι, πυρετό, βήχα, πονόλαιμο, αυτοί που έχουν συμπτώματα, ή όποιος ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, αλλά τουλάχιστον να έχουν περάσει 3 με 4 μέρες. Ένα τετραήμερο να έχει περάσει, γιατί πριν το τετραήμερο δεν θα βγει αποτέλεσμα, θα είναι αρνητικό. Έτσι, δεν θα έχουμε καθαρό αποτέλεσμα. Πριν από τα rapid test, οι πολίτες περνούσαν από τη διαδικασία της θερμομέτρησης. 36 και 7. Τη διαδικασία αυτή ακολούθησε και ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης. Τις ευχαριστίες του στο Δήμαρχο Σερρών εξέφρασε ο Πρόεδρος των Εστιατόρων, ο οποίος είχε ζητήσει με επιστολή του να ξεκινήσουν να γίνονται rapid test στις Σέρρες. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για την άμεση ανταπόκριση πάνω στο αίτημα που έκανε η Ομοσπονδία και το Σωματείο Εστιατόρων. Ανταποκρίθηκε αμέσως. Σήμερα διεξάγονται τα τεστ COVID-19. Έχουν φθεί πάρα πολλά άτομα από τον κλάδο της εστίασης. Εδώ πρέπει να δοθεί και μια προτεραιότητα να μπουν πρώτα τα άτομα αυτά που περιμένουν πίσω για να διεξαχθούν τα τεστ. Πιστεύω ότι έχουν ενημερωθεί περισσότεροι. Μάλλον θα χρειαστεί περισσότερα άτομα εδώ να δουλέψουν για να γίνουν πιο γρήγορα τα τεστ. Αλλά αυτό θα το ορίσει ο ΔΥΕ. Ο Δήμαρχος Σερρών τόνισε στο ένα τσάνελ πως τα Σαββατοκύριακα στις Σέρρες γινότανε το αδιαχώρητο από πολίτες που πήγαιναν στην πόλη για να διασκεδάσουν. Τα Σαββατοκύριακα γινόταν εδώ, πραγματικά υπήρχε το αδιαχώρητο. Διαβάζαμε αυτό... ότι ερχόντουσαν πολλοί Θεσσαλονικοί. Ισχύει αυτό, κύριε Δήμαρχε? Πόλησες και από την Καβάλα, ναι. Πολύ και από την Τάμα, από όλες γειτονικές περιοχές. Αυτό, ξέρετε, είναι μια στοχεία του συστήματος του να επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα αναπεριφερειακές ενότητες. Mm. Όταν δεν επιβάλλονται οριζόντια, αυτό δημιουργεί καταστάσεις που επιβαρύνουν άλλες περιοχές.